Πρώτα απ' όλα μια μικρή εισαγωγή όσον αφορά τον Δημήτρη. Βέβαια εσείς τον έχετε ως αξιέλεγχο. Δεν θα έλεγα ότι είναι συμβατικό, να θυμάστε ένα πράγμα, ότι ειδικά οι πιο μεγάλοι το ξέρουν, οι πιο μικροί το ξέρουν, είναι μερικοί που σηκώνουν τα ρούχα τους και μερικοί που είναι σηκωμένοι από τα ρούχα τους. Αυτοί που είναι σηκωμένοι από τα ρούχα τους, όταν θα βγουν στη σύνταξη, θα είναι εκεί που θα πρέπει να ήταν από την αρχή. Και αυτοί που τα σηκώνουν, είναι αυτοί που ακόμα και όταν τα βγάλουν, θα το εκτιμούν. Και θα σου κάνουμε και ερωτήσεις ή ακόμα και συμβουλές σε επίπεδο στρατηγικής ή στρατηγικών. Ένα άλλο πράγμα που θέλω για να χαρακτηρίσω και τον φίλο μου είναι το εξής. Εδώ αν γίνει ένα ντου, δεν ξέρω αν ξέρετε πόσοι θα μείνουν εκεί που πρέπει. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο Δημήτρης ήταν εκεί. Και γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ. Αυτό. Είδες, ήμουν συνοπτικός. Άρα νομίζω ότι έχει σημασία να ξέρουμε και την αξία των φίλων μας, γιατί όταν είμαστε σε επίπεδο, αν θέλετε, κλασικό και μη συμβατικό όσο αφορά το στρατό, έχουμε την εντύπωση ότι όλα είναι τα ίδια, δεν είναι όλα τα ίδια. Το άλλο που θέλω να πω, ειδικά για τους φαντάρους που είναι εδώ παρεμπιπτόντος, αλλά μετά θα είναι στην κλασική ζωή, έχει ενδιαφέρον να γνωρίσετε ανθρώπους σαν τον Δημήτρη, γιατί βέβαια υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε ανάγκη να τους γνωρίσετε. Εμείς ξέρουμε αρκετές περιπτώσεις τέτοιου τύπου. Και μετά, όταν θα ξαναμπείτε στην κλασική ζωή, να έχετε πάντοτε στο νου σας ότι ο στρατός είναι άχρηστος. Εντάξει. Όσο δεν τον έχουμε ανάγκη. Άρα εδώ, ξέρετε, έχουμε πολλούς ανθρώπους που λένε ο στρατός αυτό, ο στρατός αυτή, τελικά τι κάνουν. Και έχει ενδιαφέρον γιατί όταν τα πράγματα είναι χάλια, για να μην πω άλλη λέξη που αρχίζει με σίγμα κάπα, ξαφνικά λένε, μα πού είναι ο στρατός. Άρα, να το ξέρετε αυτό σαν κατηγορία, να θυμάστε τα το έχετε όλη τη ζωή σας, ειδικά αυτοί που είναι επαγγελματίες. Σημασία είναι να θυμάστε τον χρυσό οδηγό. Ο χρυσός οδηγός είναι ένα βιβλίο που δεν διαβάζουμε, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, γιατί λέμε ότι δεν έχει καμία ουσία, αλλά όταν έχουμε μία ανάγκη είναι αυτό που διαβάζουμε. Άρα, να θυμάστε ότι μερικά ωραία βιβλία τα διαβάζουμε και δεν θα τα ξαναδιαβάσουμε ποτέ στη ζωή μας, ενώ τον χρυσό οδηγό δεν τον διαβάζουμε ποτέ, αλλά τον έχουμε πάντα μαζί μας. Αυτό. Άρα επιλέξτε σε ποια κατηγορία είστε όσον αφορά τα βιβλία και θα καταλάβετε ποιος λειτουργεί αυτό το πλαίσιο. Στο θέμα των γενοκτονιών, είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση νοητική όσον αφορά το πλαίσιο ακόμα και του στρατού. Μπορεί, όπως σας προειδοποίησε η ταξιέρχος, να ακούσετε πράγματα κάπως διαφορετικά, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα θέμα στις γενοκτονίες. Είναι ότι οι αθώοι δεν είναι ποτέ προετοιμασμένοι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι είμαστε εδώ, η Ελένη μια χαρά, και ξαφνικά εγώ έρχομαι, ή ακόμα και αυτός εδώ που είναι όρθιος, φωτογράφος, έρχεται και λέει εδώ, στον ταξιέρχο, έχουν κάψει το διπλανό χωριό. Αυτή είναι μόνο αυτή η πληροφορία. Θέλω να σηκώσετε το χέρι, ποιος θα το πιστέψει. Δεν σηκώνεται το χέρι. Ενώ στην εκφώνηση είπα ότι είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν είναι ψεύτης. Έχει να δώσει μια πληροφορία. Στην πραγματικότητα, ο εγκέφαλός μας, όταν ακούει κάτι πολύ σκληρό, το πρώτο πράγμα που κάνει για να επιβιώσετε είναι να πει «δεν γίνεται». Αποκλείεται.
Έχετε ακούσει αυτές τις εκφράσεις? Δεν γίνεται, αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν. Μα πώς είναι δυνατόν? Μετά είναι μα πώς έγινε? Και μετά έγινε μα έγινε? Και το πιο ενδιαφέρον, επειδή έχουμε ζήσει και τέτοιες περιπτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας, ακόμα και όταν θα δείτε, θα το πω σεμνά, έναν κοινό τάφο, και θα τα δείτε, θα δείτε τα κόκαλα και θα δείτε ότι μερικά, ας πούμε, δεν έχουν χέρια. Θα δείτε μερικά ότι έχουν κεφάλια που είναι χτυπημένα. Παρόλο που θα τα βλέπετε, θα λέτε στον εαυτό σας, μα πώς γίνεται. Άρα, η προετοιμασία είναι πολύ δύσκολη νοητικά και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, είναι ότι ο θήτης είναι πάντα προετοιμασμένος. Δηλαδή, δεν υπάρχει θήτης σε επίπεδο γενοκτονίας που το κάνει έτσι, α, του ήρθε μια στιγμή και λέει, άντε, να κάνουμε και μια γενοκτονία σήμερα. Καμία σχέση. Άρα, για να εκθέσουμε λίγο πιο νοητικά, αλλά ακόμα και πιο νομοθετικά το πλαίσιο, να ξέρετε ότι μερικές χώρες, τώρα έχετε τεστ να βρείτε ποιες είναι, δεν αποδέχονται τη λέξη γενοκτονία, ενώ αποδέχονται τη λέξη σφαγή. Άρα, άμα τώρα σας άφηνα να μιλήσετε, ή μάλλον ανωταξίας που σας άφηνα να μιλήσετε, δεν τους έχει ζώσει οδηγίες παράξενες πριν αυτό. Όχι, να μην μιλάνε, να μην σηκώνουν το χέρι, να μην κάνουν πόρο. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ωραία, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και Δημήτρη, σε μένα. Ναι. Είναι του τύπου, κάνει ό,τι θες όσο το θέλω. Ωραία. Εμείς οι ίδιοι, όταν μιλάμε για τους δικούς μας, λέμε εκφράσεις του τύπου σφαγιάστηκα. Πέθανα, ακόμα πιο αφαιρετικό. Δεν τολμούμε να πούμε εκτελέστηκαν, γιατί αυτό έχει μια άλλη υφή και επειδή εδώ είστε στο στρατό, καταλαβαίνετε αμέσως ότι δεν συμπίπτει. Και ρωτάω, όταν έχουμε θύματα γενοκτονίας, πώς τα ονομάζετε? Απλή δεν είναι η ερώτηση. Πολλοί από εμάς τους ονομάζουν θύματα, νεκρούς, μερικές φορές ακόμα και πεσόντες, που εδώ και αν είναι λάθος, ενώ υπάρχει μόνο μία λέξη που είναι σωστή. Είναι γενοκτονημένη. Αν θα μου πείτε γιατί να επιμένουμε πάνω σε αυτό, είναι πάρα πολύ απλό. Το έργο του Ραφαέλ Λέμκιν, που επινόησε τη λέξη γενοκτονία, και εδώ είναι πάλι ένα πρόβλημα που έχουμε στα ελληνικά, πολύ συχνά οι Έλληνες νομίζουν ότι η λέξη γενοκτονία είναι ελληνική. Είναι μόνο το γένος που είναι ελληνικό, την έχει επιλέξει συνειδητά με ένα κομμάτι ελληνικό και ένα κομμάτι λατινικό. Genocide. Άρα επειδή εμείς όταν το μεταφράζουμε λέμε ότι είναι γενοκτονία. Είναι σωστή η μετάφραση, αλλά μετά μας δίνει μια κακή εντύπωση ότι είναι εντελώς ελληνική. Αυτό ήθελε να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι πρέπει να ακουμπάει όσο περισσότερο κόσμο. Και όταν επινόησε την γενοκτονία, ποιο μπορεί να μου πει εδώ τον ορισμό της γενοκτονίας? Υπάρχει ένας, μία. Όχι κανένας. Πάνω στο σύνορα εγώ μιλάω για την έννοια της γενοκτονίας και θεωρείτε ότι λέω κάτι που καταλαβαίνετε, δεν είναι? Και το ερώτημα είναι ότι όταν θα πάμε, ναι. Και μια γενιά θανατώνεται. Όχι. Και σπάει λάθος. Αυτό μια λυσίδα της σειράς των γενναίων. Όχι. Ένα έθνος. Ναι. Πώς. Ένα έθνος. Όχι. Όχι ένα έθνος. Υπάρχει μια γενική ορολογία και μετά υπάρχουν περιπτώσεις. Άρα βλέπεις ότι σου λέω όχι, αλλά δεν σου λέω λάθος. Το προσέξτε τη διαφορά. Αν θέλει να πει ότι κάτι λείπει σε αυτό, έχει κάποιο άλλο ιδέα? Μια κατεύθυνση να δει μια ομάδα με ομοιογενή πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Όχι, βλέπει και πάλι εδώ δεν λέω λάθος. Αυτό είναι μία περίπτωση.
Άρα κάτι που θέλω να διαβάσετε, αν μπορείτε, γιατί δεν είναι πολύ λίγο, να κοιτάξετε την χάρτα του ΟΗΕ, όπου καθορίζει τι είναι η Νέα Γενετονία και αυτό υπάρχει από το 1948 και μας επιτρέπει να καταλάβουμε όλοι μας όταν επικοινωνούμε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Άρα, άμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνο δύο λέξεις για να χαρακτηρίσετε την γενοκτονία, πρέπει να πείτε συστηματική καταστροφή. Άρα αυτό είναι το πρώτο και μετά παίρνουν οι περιπτώσεις τι εννοούμε. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς δίνουν μεγάλη σημασία στην καταστροφή και όχι συστηματική. Καταστροφή, υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Επειδή αυτή την περίοδο είστε και μέσα στις πλημμύρες, καταλαβαίνω ότι ότι εντάξει, δεν είναι κάτι που είναι φτιαγμένο να βρέχει και κάποιος είπε θα βρέχει τώρα εξ επίτηδες. Το συστηματικό σημαίνει ότι υπάρχει μια βούληση, ότι υπάρχει ένας στόχος, ότι υπάρχει μια μεθοδολογία. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ότι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας δεν είναι απλώς έγκλημα. Για πολλούς από εμάς, και ειδικά σε αυτό το χώρο, μπερδευόμαστε με αυτές τις έννοιες. Για ποιο λόγο? Γιατί δίνουμε μεγάλη σημασία στο έγκλημα και όχι στο κατά της ανθρωπότητας. Π.χ. μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, το οποίο να μην είναι γενοκτονία. Ναι. Πώς? Τα παιδιά στην Αφρική. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα. Ας πούμε, το θέμα της πείνας. Όχι, 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 όχι. Το θέμα της πείνας, για να είναι γενοκτονία, αν θες, πρέπει να είναι συστηματικό, δηλαδή κάποιος να σε αποκλείει, να μην μπορείς να τρως. Το θέμα είναι ότι εδώ θα δεις στην Αφρική, όλες οι περιπτώσεις είναι του τύπου, δεν έχει βρέξει καθόλου για μήνες, μερικές φορές σε πόλεις για χρόνια και πρέπει να βρουν λύσεις. Εντάξει, και συνήθως δεν τα βρίσκουν ή πρέπει να κάνουν μια ομαδική μετακίνηση. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, ναι. Η καταστροφή πολιτισμικών μνημείων της ανθρωπότητας. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι μια μεγάλη κατηγορία και το έχουμε υποστεί, αλλά κάνεις όμως ένα τεχνικό λάθος. Είναι ότι δεν θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Καταστροφή περιβάλλοντος. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ναι, πίσω. Το νέο κίνημα με τους τζιχαδιστές. Πώς. Το νέο κίνημα με τους τζιχαδιστές. Εδώ είμαστε οριακά. Άμα πρόσεξες, εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι σωστό. Θα δεις ότι σε επίπεδο στο διεθνές δεν έχουμε αποφασίσει ότι είναι γενοκτονία. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, σε ποιο πλαίσιο θα είσαι. Και ξεχάσετε ένα πράγμα, είναι το εξής, είναι, επειδή είμαστε κανονικά και ειδικοί, υπάρχει η έννοια του εγκλήματος πολέμου, το οποίο δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και μάλιστα δεν δικάζεται στον ίδιο χώρο. Άλλο η Γενέβη και άλλο η Χάγη, ακόμα και νομοθετικά. Όχι, εγώ ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι. Ορίστε μας τι εννοείται ανθρωπότητα. Όχι, όχι, δεν εννοώ εγώ απολύτως τίποτα. Εγώ διαβάζω απλώς τα κείμενα που έχουν συμφωνήσει όλες οι χώρες. Όταν γράφουν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, δεν είναι προσωπική μου άποψη, ούτε η λέξη γενοκτονία. Τι είναι ορισμένο, τι εννοούμε ανθρωπότητα. Μα αυτό είναι ερώτημα που πρέπει να θέσεις στον εαυτό σου. Όχι στη νομική. Τέλος πάντων, θα σου απαντήσω, θα πούμε ότι εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά μπορώ να σου απαντήσω. Σε επίπεδο, στο διεθνές επίπεδο, είναι απλώς το σύνολο των ανθρώπων. Αρχίζουμε αυτό το πολύ βασικό. Να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι είναι πιο έντεχνη η απάντηση κανονικά, αλλά ας μην το κάνουμε εδώ, γιατί θα γίνεται μια πολυκυκλική αναφορά και θα πάμε σε άλλη διάλεξη. Ναι. Καθεστώντα όπως οι Ερυθροί Χμέρ,
Ναχόντ που έκαναν συστηματικά σφαγές. Αυτό, όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι γεωκτονία. Είναι. Μιλάς, ας πούμε, και για Πολ Πότ. Αυτό έχει μπει και μάλιστα έχει κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί. Δεν είναι απλώς ότι είπαν τη λέξη. Εντάξει. Άρα, ήθελα απλώς να πάρουμε. Ναι. Ρήψη ατομικής βόμβας στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Εδώ θα δεις ότι έχεις ένα πρόβλημα. Είναι ότι αυτό δεν μπαίνει ούτε καν στη μία κατηγορία ούτε στην άλλη. Είναι απλώς οι ειδικές μας ευαισθησίες. Εγώ σας δίνω κάτι που να είναι ορθολογικό και να έχουν αποφασίσει ότι είναι τέτοιου τύπου. Τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Ποιος μπορεί να μου πει πόσα θύματα είχαμε. Πώς, πώς. 7. Άρα βλέπετε εδώ έχουμε ένα θέμα. Στη λέξη βέβαια γενοκτονία δεν καθορίζεται το μέγεθος του πληθυσμού, αλλά στην πραγματικότητα στα Σεπτεμβριανά γινόταν πιο πολύ κάτι του τύπου σου σπάζω το μαγαζί, φοβάσαι, φεύγεις. Ενώ σε μια γενοκτονία δεν ασχολούμε πρώτα με το μαγαζί, ασχολούμε πρώτα με σένα και παρεμπιπτόντως με το μάγαζι. Αυτό θέλω να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί πολύ συχνά τα βάζουμε πακέτο και θεωρούμε ότι όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι απαραίτητα η γενοκτονία. Όχι. Στην πραγματικότητα η γενοκτονία είναι το χειρότερο από όλα τα εγκλήματα. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όταν κατηγορείται μια χώρα ότι διάπραξε μια γενοκτονία, θεωρεί ότι πραγματικά έχει μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της, ενώ βέβαια το έχει κάνει. Και εδώ έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, είναι ότι στο διεθνές δίκαιο, όταν κατηγορείται κάτι, δηλαδή ας πούμε, είμαστε στο ιδιωτικό δίκαιο, ο Δημήτρης με κατηγορεί ότι του έκλεψα, ξέρω εγώ, το ρολόι του. Θα δείτε ότι θα έρθει αμέσως η αστυνομία να εξετάσει το ρολόι. Τώρα, στο διεθνές δίκαιο, είμαστε δύο κράτη, με κατηγορεί πάλι το ρολόι, εγώ πρέπει να αποδεχτώ ότι το έχω πάρει. Είμαστε απίστευτοι σε αυτό το τομέα. Τα βλέπετε. Δηλαδή, άμα δεν αποδεχτεί το κράτος θήκη ότι έχει διαπράξει το έγκλημα, τότε δεν μπορείς να πεις ότι έχει διαπράξει το έγκλημα. Σας δίνω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που αφορά έγκλημα πολέμου, αλλά κανονικά πρέπει να το ξέρετε όλοι, θα δείτε πώς πάει. Άμα σας πω ότι στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει εισβολή το 1974 στην Κύπρο, και δεν υπάρχει κατοχή στην Κύπρο από το 1974 έως το 1987. Μετά το 1987 υπάρχει κατοχή. Αλλά κανονικά αν σκέφτεστε, όλοι σκέφτεστε εδώ, θα πείτε τι είναι αυτό πάλι που βρήκαν. Οφείλεται στο γεγονός ότι για να υπάρχει αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό από το κράτος που κατηγορείται. Στην πραγματικότητα η Τουρκία, όταν υπογράφει πρωτόκολλο για το Συμβούλιο της Ευρώπης, αποδέχεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μόνο από το 1987 και μετά. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα θυμάστε, φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει όλη την υπόθεση της Τιτίνας Λοϊζίδου, που έχει πάρει και αποζημίωση για μία απόλαυση περιουσίας από το 2003, η αποζημίωση αυτή ξεκινάει από το 1987 και μετά. Άρα κανονικά θα μου πείτε, καλά ρε δάσκαλε, είναι δυνατόν να υπάρχει κατοχή χωρίς εισβολή? Και βέβαια, σε στρατιωτικό επίπεδο, ξέρω ότι δεν γίνεται. Το πιο ωραίο είναι ότι εμφανίστηκαν το 87. Άρα, οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι στο διεθνές δίκαιο, για να μην έχουμε προβλήματα με μερικά κράτη που κατηγορούν τους πάντες, μπαίνουμε σε μια διαδικασία του τύπου αν εγώ αποδέχομαι ή όχι την κατηγορία. Και μετά εξετάζουμε αυτό που ονομάζουμε την ουσία και στη συνέχεια την θεραπεία. Άμα δεν έχετε αυτό το διπλό πλαίσιο, τότε έχετε ένα πρόβλημα, γιατί δεν μπορείτε να κατηγορήσετε τον άλλον εφόσον δεν έχει γίνει αποδεκτό. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα ζητήματα είναι δύσκολα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, όπου παίζονται πολλά πράγματα σε επίπεδο και στρατηγικής και νομικής, γιατί είναι δύσκολες σε αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα, μπαίνουμε λοιπόν ξανά στο πλαίσιο το ανθρώπινο
Μια συστηματική καταστροφή σημαίνει ότι έχω καθορίσει μια μεθοδολογία. Σε αυτή τη μεθοδολογία υπάρχουν οι λεγόμενες 8 φάσεις του Στάντον, άρα είναι ένας γεροντολόγος που έχει εντοπίσει από ποια στάδια περνάει, ο θήτης σε σχέση με το θύμα. Και η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι για να κάνετε μια γενοκτονία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε είναι τι. Και αυτό θα είναι χαρακτηριστικό της γενοκτονίας. Για πείτε μου. Να μην υπάρχουν μάρτυρες. Ναι, δεν είναι κακό. Πήγαινε λίγο πιο πέρα. Σκέψου ακόμα πιο ύπουλο. Να μην υπάρχουν στοιχεία ότι έχει γίνει. Να μην υπάρχει ούτε ένα ίχνος. Άρα έχει ενδιαφέρον, τώρα είναι σωστό, βλέπεις τη διαφορά, ότι μπορεί να μην υπάρχουν μάρτυρες, αλλά να βρω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει γίνει κάτι. Άρα, σε δύο φάσεις το έχουμε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται μια γενοκτονία είναι να μην υπάρχει ίχνος. Και το νοητικό σχήμα ποιο είναι? Είναι ότι αν δεν υπάρχει ίχνος, δεν υπάρχει θύμα, και αν δεν υπάρχει θύμα, δεν υπάρχει θήτης. Άρα να με κατηγορήσει για ποιο πράγμα. Αυτό το πράγμα μας δυσκολεύει στην αρχή, γιατί εμείς έχουμε να λέμε απλώς δεν έγινε. Άρα, αυτό σημαίνει ότι τώρα ανάποδα, όταν θα είμαστε στη φάση αναγνώρισης της γενοκτονίας, θα πρέπει να βρούμε τα στοιχεία. Δίνω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Στοιχεία για τη γενοκτονία των Αρμενίων, όπου θα έχουμε την επέτειο για τα 100 χρόνια του χρόνου, και φαντάζομαι κάτι θα κάνετε κι εσείς ή θα είσαστε σε ένα πλαίσιο κοινό. Έχουμε πάρα πολλά, γιατί τότε, όταν γινόταν η γενοκτονία των Αρμενίων, υπήρχε οδηγία, ειδικά στο στράτευμα, να βγάζουν φωτογραφίες. Για αποδεικτικό στοιχείο. Άρα, θα δείτε πολλές φωτογραφίες με κεφάλια από Αρμένιους, σωρό, μόνο κεφάλι. Και δίπλα, ο στρατιώτης είναι έτσι, περήφανος και χαμογελάει. Αυτό το πράγμα δεν θα το δείτε ποτέ για τη γενοκτονία των Πόντιων. Άρα πρέπει να καταλάβουμε γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Στην πραγματικότητα, αρχικά η οδηγία ήταν «στείλτε μας αποδεικτικά στοιχεία ότι εκτελέσατε την αποστολή». Και μετά, όταν είδαν ότι υπάρχουν αντιδράσεις, όταν οι άλλοι κατάλαβαν ότι γίνεται κάτι, είπαν τώρα, και πάλι έχουμε και τέτοια τηλεγραφήματα, επίσημα, και από υπουργό και από πρωθυπουργό και στα επιτελεία, όπου λέει «κανένα αποδεικτικό στοιχείο». Δηλαδή, απλώς εκτελείται, αλλά δεν θέλουμε καμία φωτογράφηση και, μάλιστα, επινοούν το τσι, ότι οποιοσδήποτε βρεθεί πάνω σε μια φωτογραφία θα καταδικαστεί. Βλέπετε πως είναι παράξενο, ενώ του λέτε πήγαινε, σκότωσε όλο το χωριό, αλλά μην βγάλεις φωτογραφία. Αυτό λοιπόν θα μας δυσκολέψει μετά στα αποδεικτικά στοιχεία. Άρα, στις 8 φάσεις, για να καταλάβετε όταν λειτουργεί, η 8η είναι αυτή που σβήνω το έγκλημα. Άρα, έχετε λοιπόν έναν εκτελεστή που από την αρχή θα τον δείτε, το λέω πιο νοητικά αλλά πιο κοντά σε εσάς, ότι θα φορέσει γάντια, ότι θα έχει μια κουκούλα, ότι θα έχει αποδεικτικά στοιχεία πάνω του, ότι δεν θα αφήσει κανένα ίχνος, ότι δεν ξέρετε καν ότι έχει περάσει από αυτόν τον χώρο και ξαφνικά λοιπόν έγινε κάτι. Άρα το πιο συγκεκριμένο λάθος που κάνουμε είναι όταν εκφραζόμαστε με τον εξής τρόπο και λέμε «έγινε μια γενοκτονία» με μια παθητική μορφή του ρήματος. Δεν γίνονται γενοκτονίες. Διαπράττουμε γενοκτονίες. Τεράστιο θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Η στόχευση γίνεται με τον εξής τρόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην σκοτώσεις
κάποιον που θεωρείς άνθρωπο. Γιατί ακόμα και αν έχεις πάρει εντολή να το εκτελέσεις, έχεις μια μορφή αντίστασης του τύπου «μα είναι άνθρωπος». Άρα, στις γεωτονίες, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να λέμε ότι αυτοί είναι σχεδόν άνθρωποι. Μετά λέμε ότι είναι σχεδόν καθόλου. Μετά λέμε «δεν μετράει». Το πιο απίστευτο είναι ότι αυτό λειτουργεί. Δηλαδή οι άνθρωποι το πιστεύουν. Και μετά έχουμε και ένα άλλο, το υπόβαθρο το ρατσιστικό. Δηλαδή πάνω κάτω να ξέρετε είμαστε όλοι λίγο πολύ ρατσιστές. Γιατί μας νευριάζει ο γείτονας. Μετά βέβαια όταν έρχεται να μας πλακώσει κάποιος, πηγαίνουμε με τον γείτονα για να τον πλακώσουμε τον άλλο. Μετά είναι μας νευριάζει το διπλανό χωριό. Ήρθε. Χειρότερο. Το βλέπετε στο ποδόσφαιρο, εκεί φαίνεται το ντέρμπι. Δηλαδή έχετε δύο ομάδες που δεν τις ξέρει ότι η μάνα τους. Και παίζουν μαζί και λέγεται ντέρμπι. Το λένε ντέρμπι. Γιατί βέβαια είναι πιο σημαντικό για αυτούς να νικήσουν τους διπλανούς, παρά να νικήσουν μια σούπερ ομάδα, αλλά έχει πολύ πλάκα βέβαια, το έχουμε και συχνά στην Ελλάδα, έχουμε ανθρώπους που χαίρονται γιατί ξέσπισαν την διπλανή ομάδα και μετά ενώ χάνουν ας πούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν τους καίγεται καφή, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει μας, είναι άλλη. Αυτό το υπόβαθρο που έχουμε θα ενεργοποιηθεί σε μια κοινωνία. Θα δίνω ένα παράδειγμα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο Γερμανός Ναζί που σκότωνε κάποιον εκτελούσε μια εντολή. Άρα έκανε το καθήκον. Ο μέσος Πολωνός όταν έκανε ακριβώς το ίδιο ήταν τιμή του. Αν ξαφνιάστηκα μερικοί. Και είναι πάρα πολύ απλό, θα δείτε κάτι που θα το εξηγήσετε μετά γεωπολιτικά. Άμα θέλετε να το καταλάβετε, γιατί δεν το πιάνετε με την πρώτη, να εξετάζετε σε ποιες περιοχές βάζουμε στρατόπεδα συγκεντρώσεις. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι σε περιοχές που είναι ρατσιστικές. Γιατί ακόμα και να δουν κάποιον να εξαφανίζεται και να μην πηγαίνει έρχεται πια, δεν λέει κανένα τίποτα. Έχει πολύ πλάκα, ακόμα και για τους Πόντιους, για τους Αρμένιους, όταν ρωτάτε με επιστολές, έγγραφα, μα δεν τους βλέπατε ότι είχαν περάσει. Όχι. Εδώ μιλάμε, για να καταλάβετε όλοι σας, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που περνάνε από μια περιοχή και όλος σου λέει δεν θυμάμαι να πέρασε κάποιος. Και εξαφανίστηκε. Είναι κάποια νούμερα που δεν τα καταλαβαίνουμε καλά. Ας πούμε, όταν λέμε για τους Αρμένιους ότι έχουν πεθάνει, όπως το λέτε, προς το παρόν, αλλά μετά θα καταλάβετε ότι πρέπει να λέτε πάντοτε γενοκτονήθηκαν 1,5 εκατομμύριο. Ποιος από εσάς μπορεί να καταλάβει τι είναι 1,5 εκατομμύριο γενοκτονημένοι. Θα δείτε ότι στην πραγματικότητα δυσκολευόμαστε πάρα πολύ γιατί παθαίνουμε ένα νοητικό σοκ και είναι το εξής. Ας πούμε, άμα σκοτώσω τους γονείς σας, είστε λυπημένοι. Άμα σκοτώσω και τα παιδιά σας, είστε πιο λυπημένοι. Άμα σκοτώσω όλη την οικογένειά σας. Αλλά θα δείτε ότι άμα σκοτώσω όλο το χωριό σας, σιγά σιγά έχουμε μια καρδί κορεσμού, γιατί πόσο πιο λυπημένος να είσαι, αφού έχεις. Και μετά να σου πω, έχω σκοτώσει 3 χωριά, 4, 15. Άρα, τη θυμάστε την περίοδο που ήμασταν το 2007 και είχαν καεί πολλά δέντρα, θυμάστε. Άρα,
Πόσα είχαν καεί? 3 εκατομμύρια. Άρα εγώ σας παίρνω ακόμα και τα μισά, αν τη χαλάρη σας. Βάζουμε 1,5 εκατομμύρια δέντρα και θέλω τώρα να φανταστείτε τι είναι μια γενοκτονία. Πάνω σε κάθε δέντρο που θυμάστε τις εικόνες, βάζετε ένα άτομο. Σε κάθε δέντρο. Αλλά εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Όταν έχουν μια μεγάλη πυρκαγιά, μεγάλη συμβέλεια, πάνω κάτω καίγεται ένα δέντρο, αρπάζουν όλα τα άλλα και καίγονται όλα. Όχι, όχι, όχι. Με τη γενοκτονία πάει διαφορετικά. Πρέπει να πάει κάποιος να κάψει κάθε δέντρο ξεχωριστά. 1,5 εκατομμύριο φορές. Ακόμα κι αν είστε ειδικοί εφοδιαστικοί αλυσίδες όπως έχουμε στο στρατό, το 1,5 εκατομμύριο φορές, μόνο και μόνο να βάλετε φωτιά σε ένα δέντρο, θέλει πολλή δουλειά. Και μετά λοιπόν έρχονται και σας λένε, δεν έγινε συνειδητά. Δεν υπήρχε μεθόδευση. Έτσι έγινε. Έχουμε έγγραφα, όπου βλέπετε σε επίσημα έγγραφα, άρα μας έχει βοηθήσει πολύ και ο καθηγητής Φωτιάδης, το ξέρετε Δημήτρη φαντάζομαι, ειδικά για την γενοκτονία των πόντιων, έχει αυτούς τους 14 τόμους και έχει συστηματικά κωδικοποιήσει ή μεταφράσει μερικά έγγραφα που είχε βρει και στο Πανεπιστήμιο του Τουαμίνγκεν και βλέπετε τι. Βλέπετε ότι υπάρχουν μετακινήσεις με οδηγίες όπου λένε θα φύγουν από εδώ 30.000 άτομα. Επειδή εδώ αυτή την περίοδο ξέρετε ακριβώς τι είναι μια εκένωση, σε άλλο επίπεδο, πολύ πιο απλό. Εδώ το σκεφτόμαστε να εκενώσουμε ένα χωριό. Άρα φανταστείτε τώρα ότι λόγω πλημμύρας λέτε σε 30.000 άτομα να φύγουν. Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι τα προβλήματα που παράγεται. Εδώ λοιπόν το έχουμε σε πλαίσιο γενοκτονίας και δεν παράγουμε κανένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο, γιατί στην πραγματικότητα τους λέμε να φύγουν όλοι με τα πόδια, κλιματικές συνθήκες που είναι, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση, και γι' αυτό να θυμάστε η γενοκτονία των πονδίων σε γαλλικά έγγραφα της εποχής χαρακτηρίζεται ως λευκό μακελιό. Το λευκό είναι το χιόνι. Και εδώ κοιτάξτε τι ύπουλο που είναι το πλαίσιο γενοκτόνου, λέει εγώ δευτέρω. Το κλίμα. Από το κλίμα. Πέθαναν. Κρύωσε. Δεν έκαναν. Εγώ φταίω. Ναι, αλλά δεν λες ποιος τους έστειλε από εκεί χωρίς να μπορούν να εφοδιαστούν ή χωρίς να μπορούν να προστατευτούν από αυτό το κρύο. Αλλά βλέπετε, σας λέει, μπορείς να με κατηγορήσεις ότι εγώ του έχω βάλει μια σφαίρα στο κεφάλι, ότι εγώ προσωπικά τον έχω εκτελέσει. Άρα βλέπετε ότι αρχικά με τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσύριων θέλαν πρώτα απορριπτικά στοιχεία. Θέλω τώρα να κάνουμε ένα μικρό τεστ. Ποιος ξέρει ότι υπάρχουν οι Ασσύριοι? 2. Οκ. Άρα να ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 15.000 Ασσύριοι. Να ξέρετε ότι οι Ασσύριοι γενοκτονήθηκαν μαζί με τους Έλληνες, τους Πόντιους και τους Αρμένιους 700.000. Είναι μια τριάδα γενοκτονιών των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσύριων. Αναγνωρίσαμε την γενοκτονία των Πονδίων το 1994 ως κρατικός φορέας. Αναγνωρίσαμε την γενοκτονία των Αρμενίων το 1996. Και μερικοί από εσάς που είναι μικροί, μπορεί να μην τα θυμάστε όλα, αλλά απλώς αυτά είναι αναγνωρισμένα. Και ρωτάω, αν έχουμε μια τριάδα γενοκτονιών και ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος θήτης, την ίδια περίοδο, με θύματα που κατοικούσαν τις ίδιες περιοχές. Μπορείτε να μου πείτε γιατί η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία των Ασσυρίων? Ναι. Πιο δυνατά. Ναι, είναι το πρώτο πλαίσιο, έχει δίκιο. Τους περισσότερους από εδώ θα είναι μάλλον ο βασικός λόγος.
όχι, αλλά δεν είπα ότι είναι λάθος. Είναι μια καλή ιδέα, αλλά να θυμάστε ότι πολλές αναγνωρίσεις της γενοκτονίας των Αρμενίων δεν είχαν δικό τους κράτος και όμως τα κατάφεραν. Αλλά δεν μπορεί να είναι επιχείρημα. Ήταν λιγότερος πληθυσμός. Εκεί ήταν λιγότερος πληθυσμός. Μετά την γενοκτονία, ναι, ήταν λιγότερος. Αλλά στην αρχή, ας πούμε, για τους Πόντιους, λέμε εμείς, 353.000. Η Ασσύρια είναι 700.000. Εννοεί του γενοκτονήματος. Και οι Αρμένοι είναι 1,5 εκατομμύριο. Μήπως δεν βοηθάει σε διπλωματικό επίπεδο την Ελλάδα σε κάτι? Ναι, αυτό είναι μια καλή ύπουλη ιδέα, αλλά είναι πολύ πιο ύπουλη η αλήθεια. Δεν. Όχι, 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 το έχουν κάνει αυτό. Αυτό είναι λάθος, ναι. Όχι. Να μην 1915, ναι. Μήπως για τα αποδεικτικά στοιχεία που δεν είπατε προηγουμένως. Καλή ιδέα, αλλά έχουμε. Αλλά τώρα κανονικά πρέπει να αρχίσετε να προβληματίζεστε. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, ειδικά σήμερα, είναι ότι δεν είναι αρκετή ψηφοφόρη. Τώρα μπορεί να σας στεναχώρησα, αλλά να ξέρετε ότι αν η γενοκτονία των Πονδίων αναγνωρίστηκε πριν τη γενοκτονία των Αρμενίων, είναι απλώς επειδή οι Πόντιοι ψηφίζουν πολύ περισσότερο από τους Αρμένιους, οι οποίοι ψηφίζουν πολύ περισσότερο από τους Ασσύριους. Και θα μου πείτε, μα πού κολλάει το θέμα της ψηφοφορίας σε ένα κράτος? Πού κολλάει? Ποιες εκδοσίες σε διεθνές δίκαιο όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες που διαβάλλουν τέτοια εμβλήματα? Γιατί το βάζεις ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, εντάξει, λοιπόν, ξανά. Άρα, επισημαίνω το θέμα. Για ξέρετε, ας πούμε, ότι αυτή την περίοδο παλεύουμε πάρα πολύ, πολλοί άνθρωποι, για να γίνει η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσύριων από την Ελλάδα. Δεν το κάνουμε απλώς αυτό επειδή μερικοί το ξέχασαν. Το κάνουμε για έναν πολύ πιο ύπουλο λόγο από σένα. Ο οποίος είναι, όταν πηγαίνεις στο δικαστήριο και λες, σε κατηγορώ γιατί έχεις διαπράξει μια τριάδα γενοκτονιών. Πετάγεται ο δικηγόρος και λέει, εσείς έχετε αναγνωρίσει τρεις γενοκτονίες? Όχι, ξέχασα μία, ναι. Τότε τι έχεις εδώ? Πώς μπορείς να κατηγορήσεις τον άλλον ότι έχει διαπράξει ένα τριπλό έγκλημα, ενώ εσύ έχεις αναγνωρίσει δύο? Άρα, έχουμε ένα πρόβλημα. Ακόμα και αν το βλέπατε μόνο στρατηγικά και όχι ανθρώπινα, που βέβαια είναι απαράδεκτο, θα σας έλεγα ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί την ώρα που εκπέμπουμε, που εκδίδουμε την κατηγορία μας, έχουμε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Άρα, ποια είναι τα δεδομένα, και σιγά σιγά έρχομαι προς εσένα. Ποια είναι τα δεδομένα? Η γενοκτονία το Ποντίον έχει αναγνωριστεί βέβαια από την Ελλάδα, έχει αναγνωριστεί από την Κύπρο και ελπίζω να το ξέρετε, αναγνωρίστηκε και το 2006 από το Ευρωκοινοβούλιο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μαζί με την γενοκτονία των Ασσυρίων και την γενοκτονία των Αρμενίων. Δηλαδή τα τρία μαζί. Από τότε, από το 2006, έχει αλλάξει ο τομέας. Και νομίζω και γι' αυτό ήθελε και ο Δημήτρης να είμαστε εδώ. Δεν πάμε ποτέ να αναγνωρίσουμε μια γενοκτονία μόνη της. Αυτό το επιχείρησαν πολλοί και δεν τα καταφέρουν τόσο καλά πια. Άρα τι κάνουμε, πηγαίνουμε και οι τρεις μαζί στο ίδιο κράτος και του λέμε, μας έχουν γενοκτονήσει τους προγόνους μας. Μετά λένε ότι ο στρατός δεν είναι φιλικός, ακόμα και τα πουλιά είναι εδώ. Άρα, μας έχουν γενοκτονήσει τους προγόνους μας και τους τρεις μαζί. Ξέρετε κάτι, άμα εγώ σας μιλήσω για μια γενοκτονία που δεν ξέρετε καθόλου ή δεν σας αφορά καθόλου, δηλαδή π.χ. η γενοκτονία στο Ρουάντα, εντάξει, το πιο πιθανό είναι να μην ξέρετε ούτε έναν πολίτη από το Ρουάντα. Σηκώστε τα χέρια, ποιος ξέρει έναν. Λέω ότι υπάρχει
μια τεχνική δυσκολία δεν έχουμε συναντήσει ποτέ. Άρα ξαφνικά, άμα σας πω τώρα ότι ενώ γίνεται αυτό το πράγμα το 1994, το οποίο ζήσαμε αλλά δεν το καταλάβαμε, στην πραγματικότητα μετά από 10 χρόνια, η 7 Απριλίου είναι καθιερωμένη ημέρα για τη γενοκτονία Ρώμη, στην οποία φαντάζομαι ότι όλοι ψηφίζετε υπέρ. Εννοώ αν το ξέρετε. Άρα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να μην έχετε καμία επαφή με έναν λαό, να μην ξέρετε τα δεδομένα και τελικά σε διεθνές επίπεδο να έχει αναγνωριστεί ότι όντως ήταν μια γενοκτονία, αλλά προσέξτε μετά από 10 χρόνια. Που σημαίνει ότι οι μερικοί δεν πήγαιναν να βοηθήσουν τότε και πήγαν μόνο μετά. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχει η Διεθνή Αμνηστία λόγω καταστατικού, λέει ότι αυτή βοηθάει μόνο μετά το έγκλημα. Άρα, άμα είναι απλώς μια φυλάκιση, λες κάτι μπορεί να γίνει. Αν όμως είναι μια εκτέλεση, θα την καταδικάσει, αλλά έχει γίνει εκτέλεση. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2010, στη Σουηδία είχαμε μια αναγνώριση της Τριάδας και πάλι, και εδώ θέλω να δείτε λίγο τη σημασία ενός ανθρώπου. Και είναι το εξής. Για να περάσει από την Βουλή της Σουηδίας, η ψηφοφορία για την αναγνώριση είχε αποτέλεσμα 131 υπέρ και 130 κατά. Μία μονάδα στη Βουλή έχει ως αποτέλεσμα ότι όλη η Σουηδία αναγνώρισε την Τριάδα γενοκτονιών. Άρα φανταστείτε τώρα αν αυτή η μονάδα ήταν από την άλλη πλευρά. Βλέπετε, δεν ήταν ας πούμε 90% ότι ήταν ξεκάθαρο. Ήταν πολύ αμφιλεγόμενη η ψηφοφορία και τελικά πέρασε στο τσάκι. Τώρα έρχεται η σειρά της Αυστραλίας με πολλή δουλειά που γίνεται και από τους Πόντιους και από τους Αρμένιους και από τους Ασσύριους και στους δικούς μας έχουμε και βέβαια και τους μη Πόντιους, για να μην νομίζω ότι Παναγιώτης τον ξεχνάω, που έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά και γι' αυτό έχουμε ήδη δύο πολιτείες που έχουν αναγνωρίσει την Τριάδα γενοκτονιών και μπορώ να σας πω, επειδή γνωριζόμαστε, ότι είχαν προσπαθήσει αρχικά να κάνουν αναγνώριση μόνο των Πόντιων, νόμιζαν ότι αυτό γίνεται, δεν τους έβγαινε με τίποτα και τελικά, εδώ είναι το εντυπωσιακό και να θυμάσαι όσους μίλησαν για πληθυσμό, οι Αρμένοι που είναι λιγότεροι είναι πιο αποτελεσματικοί. Και επειδή έχουν πετύχει αρκετές αναγνωρίσεις, βάζοντας αυτός που είναι μεγάλος πληθυσμός με κάποιον που είναι πιο αποτελεσματικός και με ένα τριπλό σημείο, καταφέραμε να πετύχουμε αυτά τα πράγματα και να είμαστε περήφανοι και για τους δικούς μας που μένουν τόσο μακριά, αλλά είναι τόσο μαζί μας. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι για να ενισχύσουμε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σκεφτούμε ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να περάσουμε στην φάση της αναγνώρισης γενοκτονίας της Τριάδας. Σε επίπεδο τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμα κοιτάξετε ποιο είναι το πλαίσιο που γίνεται όταν έχουμε θήτη. Στην πραγματικότητα μπορεί να υποβάλλεται μια υποψηφιότητα και πρέπει μετά να δούμε τα κριτήρια. Αν μέσα στα κριτήρια δεν έχετε βάλει αναγνώριση της γενοκτονίας, το οποίο δεν είναι σωστό, δυσκολεύεστε μετά να το επιβάλλετε a posteriori. Γιατί σου λέει ο άλλος, καλά, στην αρχή όταν κάναμε την διαπραγμάτευση, μας είχες πει, άμα συμπληρώσουμε αυτά τα κριτήρια θα μπούμε μέσα. Τώρα ξαφνικά σου ήρθε, θα μας βάλουμε και ένα άλλο. Αυτή είναι η δυσκολία που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να θυμόμαστε πάντα ότι αν δεν το έχουμε στο νου μας, τότε πολύ σιγά, σιγά, την παραδοσιακή έννοια, πηγαίνουμε προς την αδιαφορία και τη λύθη. Όμως, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν διαγράφονται, δεν παραγράφονται. Άρα, κάθε φορά που θα συζητήσετε με φίλους σας και θα μιλάτε ότι είναι σημαντικό το θέμα της γενοκτονίας, θα σας πει, έλα μωρέ, αυτό έγινε του Καταλουκά. Το 15, το 18, προβλήματα μέχρι το 23. Εντάξει, τώρα είμαστε το 2014, τι ασχολείστε. Έχει ξεχάσει, και εδώ είναι ένα άλλο ωραίο παράδειγμα της Αυστραλίας. Στην Αυστραλία
οι αυτόχθονοι αεωρήνοι πέτυχαν προσφυγές στο δικαστήριο μετά από 200 χρόνια. Που θα μου πείτε, μα πέτυχαν εναντίον ποιανού. Μα ούτε ο ένας είναι ζωντανός, ούτε ο άλλος είναι ζωντανός. Αλλά θεωρούμε ότι το έγκλημα είναι τόσο απαράδεκτο που δεν έχουμε δικαίωμα να το διαγράψουμε. Πρακτικά σημαίνει τι? Σημαίνει όταν είμαστε θύματα ή είμαστε δίκαιοι και εργαζόμαστε για την αναγνώριση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονίας, τότε να ξέρετε ότι ο χρόνος είναι μαζί μας. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Γιατί κάτι που δεν είπαμε, το πούμε τώρα, αν θέλω πρώτα να μου πείτε πώς το βλέπετε, θέλω να σκεφτείτε ποιος είναι ο στόχος μιας γενοκτονίας. Πρόσεξε γιατί σήκωσε στο χέρι σου αμέσως. Και ο Δημήτρης ξέρει ότι όταν σηκώνουν το χέρι αμέσως σε ερώτηση του δασκάλου, στη θεωρία πιθανοτήτων, πάμε. Όπα. Εγώ σου λέω, ποιος είναι ο στόχος της γενοκτονίας. Να θυμάσαι ότι πολύ συχνά σε θέματα γενοκτονίας ο χώρος, το έδαφος, ανήκει ήδη στον θήτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις απλώς ότι τον σκοτώνω από πάνω ή να έχω το από κάτω, γιατί αυτός μένει ήδη στο από κάτω που είναι δικό σου. Ναι, η κοπέλα στο βάθος. Σωστά. Αυτό συμπίπτει και με αυτά που λέγαμε και εδώ. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Αυτός είναι επιπτώσεις του στόχου. Ναι, και αυτό είναι μια επίπτωση. Η εξαφάνιση του προβλήματος. Ό,τι πρόβλημα δημιουργείται να το εξαλείψουμε. Είσαι πολύ πιο κοντά. Αλλά δεν είσαι αρκετά κοντά. Πρέπει να σκεφτείς κάτι λίγο πιο πέρα τώρα. Το έχεις. Πρέπει να είναι δύσκολο να έχεις. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο πέρα από αυτό που λέμε. Εντάξει, αυτό ήταν. Δηλαδή. Τώρα σκέφτεσαι ή τα έχεις φτύσει. Τελείωσες. Η εξάρτηση του μόνιμα. Δεν υπάρχει ανάπτυξη της κοινωνίας. Όχι. Μήπως το θέμα των ποντίων, για παράδειγμα, η γενοκτονία τους, ήταν επειδή η θρησκεία τους ήταν διαφορετική σε σχέση με το θήτη. Όχι. Time. Λοιπόν, είναι σωστή παρατήρηση, αλλά αυτούς που βλέπουν, μην ξεχάσει να σηκώσει το χέρι, να θυμάσαι ότι άλλο ο στόχος, άλλο το πλαίσιο, άλλο το πεδίο δράσης και άλλο το πεδίο μάχης. Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί επιλέξαμε τον στόχο, αυτό που λες. Αλλά όχι ότι είναι ο στόχος. Εκεί πέρα, η τριάδα εκεί πέρα, ναι. Να αφανίσει, να εξαφανίσει. Όχι, εσύ επαναλαμβάνεις αυτό που είπε και άμα σου πω ναι, θα νευριάσει αυτός. Θα πει καλά, παιδιά, εμένα μου είπε να πω λίγο πιο πέρα, σε σένα θα πω ναι. Λοιπόν, άμα υπάρχει τρίτος που πει ακριβώς το ίδιο, θα του βάλω βαθμό β. Που είναι όπως αρχίζει η βλακεία. Και άμα με νευριάσει θα πάω στο μη. Το έχεις ήδη. Δεν φαίνεται. Όχι, φαίνεται. Υπάρχουν άλλοι λόγοι που ήταν πιο κοντά στην αλήθεια, αλλά εδώ απομακρύνεσαι. Να εξαλείψει την ποιότητα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η επίπτωση. Δημοκρατία, ο πολιτισμό, ο οποίος ανέχει στην ίδια κοινότητα από αυτούς που είναι ήδη. Σε κάνεις κοινωνιολογικές σπουδές, μη τις κάνεις. Εντάξει.
Και όπως λέει ένας φίλος ο Φώτης, λέει, δεν ξέρεις να παίζεις, ξέρεις να μην παίζεις. Όχι, 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 άστο. Όχι, 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 είστε σε λάθος πλαίσιο. Άρα, ξαναέρχομαι σε σένα. Θα πει επιτέλους η δικαίωση. Είναι για να μην ξανά εμφανιστεί το πρόβλημα. Γιατί αυτό που είπες, να θυμάσαι, σαν σφαλιάρα νοητική, τη Λερναία Ήδρα. Το πρόβλημά σου δεν είναι να το λύσεις, είναι να μην εμφανίζεται. Και γι' αυτό το λόγο, άμα θέλετε ένα αποδεικτικό στοιχείο, όταν ο θήτης βρίσκει μια γυναίκα έγκυος, σκοτώνει και το μωρό. Δεν είπα να λύσει το πρόβλημα, είπα να εξαφανίσει, να εξαλείψει το πρόβλημα. Δεν είναι, είναι πάλι λάθος. Το θέμα είναι ότι ακόμα και το εξαλείψεις και το εξαφανίσεις, τσουπ, ξανά έρθει. Και το θέμα είναι ότι εσύ, στην πραγματικότητα, αυτό που δεν υπολογίζουμε, γιατί δεν σκεφτόμαστε νοητικά, δεν σκοτώνει μια γενοκτονία τους ανθρώπους που ζουν τώρα. Σκοτώνει τους επόμενους. Άμα θέλετε να το έχετε νοητικά στο μυαλό σας, οι Αρμένοι ήταν 3 εκατομμύρια, γενοκτόνησαν 1,5 και μετά από 100 χρόνια είναι πάνω κάτω 3 εκατομμύρια. Και ρωτάω, είναι δυνατόν να σκέφτεστε ότι μετά από 100 χρόνια να έχουμε ακριβώς το ίδιο μεγέθος? Είναι επειδή στην πραγματικότητα, αν το είχαν κάνει εντελώς, δεν θα μπορούσαν να γεννηθούν οι επόμενοι. Άρα, για αυτόν τον λόγο θα γενοκτονήσουμε ακόμα και το παιδί που δεν έχει γεννηθεί. Ποιος μπορεί από εσάς να μου δώσει μια ορθολογική εξήγηση και να μου πει, εντάξει, η μάνα μπορεί να ήταν τρομοκράτης, να έχει οικονομικά συμφέροντα, να έχει ότι, αλλά το μωρό που δεν έχει γεννηθεί ακόμα, ποια μπορεί να είναι η κατηγορία? Είναι πάρα πολύ απλή, αφορά το μέλλον. Δεν θέλει καν να γεννηθεί και να θυμάστε το χειρότερο σε μια γενοκτονία δεν είναι να σας σκοτώσουν. Είναι να μην σας αφήσουν να γεννηθείτε. Και βλέπετε πόσο βαρύ είναι, αλλά το πρόβλημά μας ποιο είναι? Είναι ότι εμείς λέμε θύματα και είναι πολύ αφαιρετικό, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι. Στην κλασική μουσική υπάρχει ο Κατσατουριάν, ένας μεγάλος συνθέτης Αρμένης, που έχει επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό την αρμενική μουσική. Αν ο Κατσατουριάν δεν είχε γεννηθεί, η ιστορία της αρμένικης μουσικής θα ήταν διαφορετική. Αν ο Άινστάιν δεν είχε γεννηθεί, θα είχαμε ένα θέμα στον τομέα της φυσικής. Τι θέλω να σας πω. Δίνουμε σπάνια ονόματα και θα σας δώσω μια απόδειξη. Τους αγνοούμενους, τους οποίους λυπούμαστε όλοι για την Κύπρο, στην πραγματικότητα δεν τους ξέρω. Δεν είναι ο Δημήτρης που είναι αγνοούμενος, είναι ο αγνοούμενος. Άρα να ξέρετε ότι οι αγνοούμενοι που δεν έχουν ονόματα είναι άγνωστοι. Οι εγκλωβισμένοι που λέμε ότι τους αγαπούμε και που δεν έχουν ονόματα είναι αγνοούμενοι. Γιατί δεν μπορούμε να προσωποποιήσουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτός ο συγκεκριμένος που θα λείψει στην ανθρωπότητα. Λέμε απλώς ένα κορμί. Και ξεχνάμε το πνεύμα. Ο στόχος της γενοκτονίας είναι πολύ χειρότερος από ό,τι νομίζετε. Δεν είναι απλώς να εξαφανίσω μερικούς ανθρώπους. Δεν είναι απλώς να εξαφανίσω έναν πολιτισμό. Είναι να μην επιτρέψω καν να ξαναδημιουργηθεί. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα. Το τεράστιο θέμα. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, να δούμε ότι είμαστε κοντά. Στο Αρσάχ έγινε ένας πόλεμος. Ο Αρσάχ είναι Ναγκόρνο Καραμπάχ, για όσους ξέρουν πιο πολύ τα Ρώσικα, ή Καραμπά για τους Τούρκους. Απάνω σε μια Αρσάχ για τους Αρμένιους. Αυτό βρίσκεται στο Αζερβαϊτζάν. Εκεί πέρα λοιπόν οι Αζέροι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εξαφανίσουν
να εξαφανίσουν κάθε ίχνος πολιτισμού. Άρα, να φανταστείτε, έβαζαν μύτη που έριχναν βόμβες με ανεξίπτωτο για να χτυπήσουν τις εκκλησίες. Δηλαδή, ο στόχος ήταν οι εκκλησίες. Φανταστείτε τώρα ότι οι άλλοι, οι Αρμένοι, ήταν τέτοιος σκοπούχος. Μπορεί και μερικοί να μην πήγαιναν καν στην εκκλησία, γιατί ήταν τόσο μακρινές αποστάσεις. Και έρχεται ο άλλος ως στρατός, γιατί αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε το εξής. Αν ο διοικητής σας δίνει εντολές οι οποίες είναι μη ανθρώπινες, είναι χρέος σας να μην τις εκτελέσετε. Και ο ίδιος ο στρατός προβλέπει ότι άμα ξεφύγει, θα πρέπει να περάσει από στρατοδικείο, αλλά το θέμα είναι ότι άμα ξεφύγει και εσείς όλοι τον ακολούθησετε. Στην πραγματικότητα εσείς είσαστε και εσείς μια ανθρώπινη ασφαλιστική δικλίδα και πρέπει, ας πούμε, τα επιτελεία να πούν στον ταξίδωρο, εντάξει, μήπως είναι υπερβολικό στην απόφαση, κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι αυτό γίνεται. Άρα δεν μένει κανένας, άρα τι κάνουν. Και εδώ θέλω να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, στρατιωτικό. Βλέπετε την εκκλησία εδώ. Οι δικές μας έχουν τρούλου, στρόγγυλο. Αυτό είναι ιδανικό στόχο. Οι αρμενικές είναι πάρα πολύ μητέρες. Άρα έχουμε τις εκκλησίες αρμενικές που σώθηκαν λόγω μύτης. Το ευελέν και λόγω Θεού. Αλλά είναι ο Θεός που έβαλε τη μύτη, σημασία είναι ότι σώθηκαν. Μετά λοιπόν, επειδή είναι ευρίασαν, φανταστείτε τώρα, ελπίζω να καταλαβαίνετε ποιο είναι το κόστος πτήσης ενός μύτη για να πετάξει βόμβες με αργό τρόπο και να ξαναπεράσει για να το σημαδέψει. Τελικά λοιπόν αποφάσισαν να ρίχνουν κατευθείαν σφαίρες. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα και να αναρωτηθείτε αν θα κάνετε το ίδιο. Οι καταδρομείς οι Αρμένοι, επειδή κατάλαβαν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, πήγαν και στήθηκαν όλοι όρθιοι γύρω από την εκκλησία. Δεν υπάρχει καμία σφαίρα σε ύψος ανθρώπου. Λοιπόν, όταν είστε αζέρος και βλέπετε αυτό το θέαμα ενώ εσείς έρχεστε και πυροβολάτε την εκκλησία, γιατί ελπίζω να θυμάστε ότι αυτό που ρίχνει το αεροπλάνο δεν είναι ακριβώς αυτό που ρίχνετε εσείς. Άρα βλέπετε λοιπόν σε ποια κατάσταση ήταν στη συνέχεια. Όταν το βλέπετε αυτό, στο τέλος τα παράτησα. Άρα δεν είναι επειδή είμαστε σε ένα πλαίσιο στρατιωτικό κάθετο που δεν έχουμε δικαίωμα να σκεφτούμε ανθρώπινα, αντιθέτως. Το μεγάλο ερώτημα με εσάς είναι τι κάνετε σε φάση κρίσης, όχι τι κάνετε σε φάση χωρίς καμία ανάγκη. Εδώ λοιπόν να θυμάστε ότι το 2006 ο στρατός των Αζέρων πήγε και διέλυσε κημητήριο. Αλλά βλέπετε τώρα ότι είναι ακόμα πιο ύπουλο, γιατί είμαστε το 2006, το κημητήριο βέβαια είναι όλοι νεκροί. Άρα, σε σένα πάει, εδώ είναι εντελώς το δικό σου, πάνε να χτυπήσουν ακόμα και τα χασκάρ, που είναι οι πέτρινοι σταυροί, σκαλισμένοι, το κάνουν οι Αρμένοι σαν παράδοση, εμείς έχουμε τον σταυρό τον κλασικό, αλλά οι Αρμένοι κάθε τάφος έχει ένα σκαλισμένο διαφορετικό πλαίσιο και τους βλέπετε σε βίντεο. Για όσους από εσάς δεν το πιστεύουν, να ξέρετε ότι βλέπουμε τους Αζέρους με στρατιωτική στολή και με λωστούς και βαριοπούλες να χτυπάνε πάνω στους τάφους. Και εδώ βλέπετε αμέσως ότι αυτό δεν έχει πια καμία σχέση με ζωντανούς, θέλει να μην μείνει απολύτως τίποτα. Και το άλλο που έχει ενδιαφέρον, δεν πηγαίνουν με μια μπουλντόζα. Βλέπετε τη διαφορά. Δεν πηγαίνουν να το κάνουν έτσι απλά. Όχι, 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 όχι. Θέλουν να σπάσουν κάθε τάφο. Ρωτάω λοιπόν, όταν το βλέπετε αυτό, τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι υπάρχουν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
και έχει εκτιμηθεί ότι κάθε τάφος αξίζει 150.000 ευρώ. Το πέμπτη Σεπτεμβριονάς. Ναι. Άρα, εδώ ήταν κατευθείαν ο τάφος, εντάξει, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε μαγαζί, ούτε τίποτα, ήταν μόνο το κημητήριο. Και είναι, σε κεβάνι, είναι από την κάτω πλευρά, δηλαδή είναι προσβάσιμο, είναι ένα κομμάτι μη συνεκτικό. Σας λέω αυτά τα παραδείγματα για να μπείτε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι, αν έχετε κάποιες αξίες και δυσκολευόσαστε με τις αρχές, ο αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας σας βάζει στη σωστή θέση. Για ποιο λόγο? Είμαστε όλοι μικροί με τις γενοκτονίες. Όλοι. Πετυχαίνουμε αποτελέσματα που μπορεί να είναι μετά από 20 χρόνια και κερδίζουμε μία αναγνώριση. Άρα κατευθείαν μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο ανθρωπότητας, ο καθένας βάζει το λιθαράκι του, αν είναι πολύ δύσκολο να είσαι περήφανος για αυτό που έκανες, γιατί άμα σε ρωτήσουν θα πεις, εντάξει, είναι μια γραμμή στο βιογραφικό, τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά θέλω να σας πω τώρα αυτή την περίοδο, αυτό που έχει γίνει και στην Ελλάδα, έχουμε μαζέψει πάρα πολλές υπογραφές για τα προσφυγικά σωματεία, τα οποία αυτοί στο δικό τους επίπεδο και η υπαρχονδιακή έκανε το ίδιο, ενώ αντιπροσωπεύει κατευθείαν 422 συλλόγους, αναγνώρισαν την γενοκτονία των ασυλίων. Δηλαδή πολύ συχνά, εφόσον τελειώσει αυτή τη διάλεξη, θα μου πείτε, εγώ τώρα τι κάνω. Οι περισσότεροι από εσάς δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα και θα συνεχίσουν κανονικά τις δουλειές τους. Δεν μιλάω για αυτούς που αδιαφορούν εξ αρχής για τη διάλεξη. Αλλά ρωτάω, πρώτον, ποιος είναι ο στόχος να υπάρχει αυτή η διάλεξη εδώ? Δεύτερο, εσείς δεν είστε εδώ επειδή το θέλετε. Είναι επειδή σας το είπα. Είναι μερικοί από εσάς που θα το ήθελαν να το συζητήσουν, αλλά άλλοι δεν θα ασχολούν καθόλου. Δεν θέλω να σας βάλω να σηκώσετε το χέρι και να μου πείτε με ειλικρίνεια αν είστε εδώ υποχρεωμένοι ή όχι. Αλλά μπορεί να φανταστείτε το αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Μερικές φορές μας υποχρεώνουν να δούμε το πρέπον. Στο στρατό είμαστε πολύ στο πρέπει. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι μερικά πρέπει εξηγούνται από το πρέπον. Όταν τα πρέπει δεν εξηγούνται από το πρέπον, τότε είμαστε εκτός της ανθρωπότητας και μάλλον κάτι κακό γίνεται. Εδώ λοιπόν σημασία έχει το εξής. Είναι ένα δύσκολο θέμα για το οποίο δεν είναι μια κοινή αποδοχή ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα, γιατί είναι τόσο απλό. Γιατί ασχολούμαστε με θέματα πάρα πολύ απλά. Επειδή ένας από το πίσω μέρος είχε μιλήσει και για αυτά που γίνονται τώρα, και αν είναι γενοκτονία ή όχι, θέλω να σας πω το εξής. Πρέπει να σκεφτούμε ότι αν το πλαίσιο των αναγνωρίσεων των γενοκτονιών ήταν πιο ξεκάθαρο και πήγαινε πιο γρήγορα και είχαμε πραγματικά ένα τεράστιο ποσοστό κρατών που αναγνωρίζουν γενοκτονίες, θα βλέπατε ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνουμε νέες γενοκτονίες. Ενώ προς το παρόν είναι αρκετά εύκολο. Και είναι αρκετά εύκολο για ένα πολύ απλό λόγο. Άρα, συνεχίζω με το χωριό. Έχουν κάτι στο χωριό και τώρα εσύ μας μαθαίνεις ότι θα πάνε να κάψουν το άλλο. Άρα ο Δημής ξεκάθαρα λέει, πώς να το πω τώρα, επιστράτευση, ενεργοποίηση κτλ. Πάμε στο άλλο. Ξέρετε τι θα γίνει? Το πρώτο πράγμα που θα σας πούν, εσείς, γιατί είστε εκεί. Και αν αυτός φοβηθεί, δεν θα σας στείλει. Θα τους αφήσουμε να πεθάνουν. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα αυτοί που θα σας κατηγορήσουν ότι πήγατε εκεί πέρα να προστατεύσετε, υποτίθεται, μπορεί να σας πούν, μα μπορεί να μην είχε γίνει τίποτα. Το πιο απίστευτο είναι ότι αν πάτε θα τους δικαιώσετε, γιατί επειδή πήγατε δεν θα γίνει τίποτα. Θα σας λέει, βλέπεις, δεν έγινε τίποτα. Αλλά ξεχνάει ότι άμα εσείς δεν πηγαίνατε θα γινόταν. Αν ξέρετε λοιπόν πόσες φορές σε πλαίσιο γενοκτονίας δεν πηγαίνει
ένα σώμα ασφάλειας, να μην πούμε μόνο του στρατού, υπάρχει και αστυνομία, υπάρχουν κτλ. Γιατί φοβάται τι θα του πούν. Και τελικά αφήνουμε τα θύματα, γιατί είναι θύματα εν δυνάμει, να γίνονται γενοκτονημένοι, επειδή εμείς απλώς φοβηθήκαμε ότι κοινωνικά μπορεί να έχουμε κάνει μια πράξη παρεξηγήσιμη. Δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις στον τομέα της γενοκτονίας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαρα από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Θυμάστε, ο Λιβιζέλη είπε το εξής, όταν είσαι ουδέτερος μεταξύ θύματος και θήτη, τότε είσαι πάντα με τον θήτη. Στον τομέα της γενοκτονίας δεν υπάρχει πλαίσιο ουδετερότητας. Αν αρχίσετε με την ουδετερότητα, καταλήγετε να είστε συνέργος. Τόσο απλά. Είναι πολύ βαρύ το θέμα αυτό. Και πρέπει να καταλάβετε το εξής. Αν εσείς βρεθείτε σε κάποια φάση και ακόμα και ως στρατός σε μια περιοχή ξένη και βλέπετε ότι γίνεται μια γενοκτονία και πείτε, μα εμείς είμαστε ουδέτεροι. Να ξέρετε ότι είστε με τους άλλους. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, τουλάχιστον να φύγετε. Γιατί άμα μείνετε στο διεθνές δικαστήριο, θα είστε κι εσείς κατηγορούμενοι και θα είστε κι εσείς καταδικασμένοι. Αυτό ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές, να καταλάβετε ότι η γενοκτονία μεγαλώνει την ανθρωπιά μας και επειδή μεγαλώνει την ανθρωπιά μας, έχουμε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και τώρα για την ερώτηση για την ανθρωπότητα, θα το θέσω κάπως αλλιώς. Αλλά θυμάσαι ότι σου απάντησα συμβατικά, όπως το λέει, ας πούμε, το Διεθνές Δίκαιο. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχουν αυτοί που είναι αναγνωρισμένοι από τους πολλούς και λέγεται φήμη. Υπάρχουν αυτοί που είναι αναγνωρισμένοι από τους άξιους και λέγεται κλέος. Η ανθρωπότητα είναι μόνο του κλέους. Δεν είναι της φήμης. Η φήμη πάει με τις κοινωνίες. Άνθρωποι που είναι φημισμένοι σε μια εποχή, εμείς δεν τους ξέρουμε καθόλου. Άνθρωποι που ήταν εντελώς άγνωστοι, τελικά εμείς τους ξέρουμε μετά από 200 χρόνια και λέμε πω σπουδαίος. Άρα να θυμάσαι ότι το κριτήριο είναι ότι αν δεν είμαστε άξιοι να ανήκουμε στην ανθρωπότητα, δεν θα ανήκουμε στην ανθρωπότητα, θα ανήκουμε μόνο στις κοινωνίες. Και τώρα άμα το σκεφτείτε λίγο πιο λαϊκά, θυμάστε ότι όταν χάνετε κάποιον δικό σας, είστε στην Εκκλησία, οι άλλοι σας λένε ζωή σε εσάς, θα τον θυμάστε. Αν επιπλέον αυτός έχει κάνει κάτι που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, το μόνο που λέμε εμείς στην Ελλάδα είναι άξιος. Άρα, αυτό που θα ήθελα να σας ευχηθώ για πιο μετά, μην βιαστείτε, είναι ότι αν έχετε αγωνιστεί για τη δικαιοσύνη, για την ανθρωπότητα, για τα δικαιώματα της ανθρωπότητας, όταν θα πεθάνετε, ελπίζω να πούμε μόνο αυτή τη λέξη εσάς. Άξιος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.